Η λέξη «δαίμον» στην αρχαία Ελλάδα είχε τελείως διαφορετικό νόημα. Δεν εμπεριείχε στοιχεία κακού ή κακίας. Δαίμονες καλούνταν οι θεοί. Παράγεται από το ρήμα «δαίω» και «δαίωμαι», που σημαίνει «μοιράζω». «Δάω» στα αρχαία ελληνικά επίσης σημαίνει «γνωρίζω», «μαθαίνω», «διδάσκω». Δαίμον είναι αυτός που μοιράζει, που δίνει μερίδια και κατ' επέκταση αυτός που ορίζει τη μοίρα ενός ανθρώπου. Επίσης στη λέξη δαίμονα απέδιδαν την έννοια του φύλακα αγγέλου. Από εδώ προέρχεται και η λέξη ευδαιμονία, η ευτυχία που προσδιορίζε τον έχοντα, την εύνοια του δαίμονος. Η ευδαιμονία είναι κάποια ενέργεια με τους κανόνες της τέλειας αρετής, λέει ο Αριστοτέλης. Το εν αυτό οικούν πνεύμα, το πνεύμα δηλαδή που ζει μέσα μας, λέει ο Σοκράτης. Στην αρχαία Ελλάδα οι δαίμονες είχαν σημαντικό ρόλο στις ζωές των ανθρώπων. Συναντιούνται σε πλήθος συγγραμμάτων, όπως του Ομήρου, του Ισίωδου και του Πλάτωνα. Αναφέρονται κυρίως σαν θεότητες που δρούν στον ουράνιο χώρο ανάμεσα στους θεούς και στους ανθρώπους. Έχουν μια αμφίδρομη σχέση, δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο ο ενδιάμεσος αγγελιοφόρος των θεών προς το γήινο κόσμο και το αντίστροφο. Συναντάται και σε θηλυκή μορφή, οι δαιμονείς. Οι δαίμονες, λοιπόν, ενεργούν ως προστάτηδες θεότητες ή φύλακες. Αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους θεούς και τους ανθρώπους. Δαίμον, με ήττα, σημαίνει σοφός, γνώστης, το αντίθετο του αδαΐ. Ανακεφαλαιώνοντας, ο δαίμον φωταγωγεί στον άνθρωπο το θείο μερίδιο που κατέχει στο συμπαντικό γίγνεσθε,